Κυρίες και κύριοι, το δημογραφικό μπορεί να αποτελεί κοινή διαπίστωση όλων των πολιτικών δυνάμεων ως πρόβλημα, ωστόσο οι προσεγγίσεις για τις αιτίες που το παράγουν και το αναπαράγουν, όπως και οι λύσεις που προτείνονται, διαφέρουν ριζικά. Τόσο με τις ευρωκοσμοπολίτικες, νεοφιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές, δίθεν αριστερές αντιλήψεις, όσο και με τις εθνικιστικές, σκοταδιστικές, επικίνδυνες αντιλήψεις της εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Αυτός είναι και ο πιο ουσιαστικός λόγος που η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε δικό της πόρισμα στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό, λαμβάνοντας υπόψη μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει για το δημογραφικό ζήτημα. Για το ΚΚΕ, οι παράγοντες που συνθέτουν το δημογραφικό πρόβλημα, όπως οι όροι ζωής, η υπογεννητικότητα, η μετανάστευση, η προσφυγιά, η θνησιμότητα και άλλα, είναι πρωτίστως κοινωνική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική. Από αυτή την άποψη, οι δημογραφικές εξελίξεις στις κοινωνίες του καπιταλισμού είναι άμεσα συνυφασμένες με τις συνθήκες αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης ή, με άλλα λόγια, με τις συνθήκες διαβίωσης του λαού. Από έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκύπτει ότι από το 2011 έως και το 2017 που έγινε η έρευνα, προκύπτει ότι κάποιες μακροχρόνιες τάσεις επιταχύνουν βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ακόμη μεγαλύτερη φθήνουσα πορεία της γονιμότητας, δηλαδή του μέσου όρου του αριθμού γεννήσεων ανά γυναίκα, η ανακοπή της ανωδικής τάσης του προσδόκιμου ζωής, η αυξημένη μεταναστευτική ροή. Αντίστοιχα, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απογραφής του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι εξακολουθεί να περιορίζεται ο μέσος αριθμός των μελών των οικοκυριών. Από το 1991, η μέση οικογένεια στη χώρα μας αποτελούνταν από 3 άτομα και ήδη το 2011 μειώθηκε στα 2,6 άτομα, μέσος όρος που θα ήταν μικρότερος αν δεν υπήρχε αυξημένος αριθμός οικογενειών μεταναστών, όπου κατά τεκμήριο ο μέσος αριθμός των μελών του κάθε νοικοκυριού είναι αυξημένος. Προφανώς, σήμερα τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Η ανησυχία που εκφράζει για τους δημογραφικούς δείκτες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, κατά τη γνώμη μας, είναι υποκριτική, αφού όχι μόνο δεν συνοδεύεται από κανένα μέτρο για την ανακούφιση και τη στήριξη της λαϊκής οικογένειας, αλλά αντιθέτως συνδυάζεται με αλλεπάλληλα μέτρα που χειροτερεύουν τη ζωή της, που εξυπηρετούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και την εξασφάλιση της ακόμη μεγαλύτερης κερδοφορίας τους. Η ενεργός προώθηση αυτής της πολιτικής δεν αποτελεί ένα συγκυριακό ελιγμό, αλλά σταθερή στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεον. Δεν μπορούν να κρύψουν πως στον πυρήνα της πολιτικής τους βρίσκεται η αντικατάσταση της υποχρέωσης του κράτους να παρέχει δημόσιες και δωρεάν καθολικές υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, πρόνοιας, παιδείας, προσχολικής αγωγής και στήριξης της οικογένειας με την ατομική και οικογενειακή ευθύνη για την ικανοποίηση των ολοένα αυξανόμενων αναγκών της. Γι' αυτό άλλωστε η μητρότητα δεν έχει κοινωνική αξία. Δεν θεωρείται κοινωνικό δικαίωμα. Είναι κόστος, προσωπική υπόθεση του ζευγαριού και περισσότερο της γυναίκας. Τα δημόσια μευτήρια, αλλά άλλες κρατικές δομές για το νεογέννητο, για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, σχεδόν ανύπαρκτες ή διαλυμένες, υποχρηματοδοτούμενες, υποστελεχωμένες, με πεπαλαιωμένες και κακοσυντηρημένες υποδομές. Την ίδια στιγμή όμως, οι ιδιωτικές μονάδες, η ΜΚΟ και τα διάφορα ευαγή ιδρύματα που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια αντικαθιστώντας το κράτος, αναλαμβάνουν την προστασία της μητρότητας, το μεγάλωμα του νεογνού, των παιδιών, μετατρέποντας την κρατική ευθύνη σε ατομική υπόθεση του γονιού και κυρίως της εργαζόμενης μάνας. Μύρια τα εμπόδια πραγματικός γολγοθάς για μια νέα εργαζόμενη γυναίκα να πάρει ελεύθερα την απόφαση να τεκνοποιήσει. Αντικειμενικά τίθενται σοβαρά εμπόδια στην επιλογή ενός ζευγαριού να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια να αποκτήσει παιδιά, όπως η υποαπασχόληση, η μισθή ψίχουλα, η ανασφάλιστη εργασία, η εντατικοποίηση της εργασίας, τα κυκλικά ωράρια, τα ωράρια λάστιχο, η νυχτερινή εργασία, παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών,
με αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών που επιδρούν στα αυξημένα ποσοστά υπογόνιμων ζευγαριών, η παντελής έλλειψη σεξουαλικής αγωγής και οικογενειακού προγραμματισμού από επιστημονικούς και κρατικούς φορείς που αποτελούν κύρια αιτία για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οι πανάκριβες εξετάσεις προγενετικού ελέγχου, η εγκυμοσύνη, οι απλησίαστες μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές για τον τοκετό, καθώς και μετέπειτα στη φάση της ανατροπής του παιδιού, τις άδειες μητρότητας, τη μόρφωσή του, την ικανοποίηση των αναγκών του για τη σωστή ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη. Με βάση στοιχεία του 2015, ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης στην Ελλάδα για τις γυναίκες έχει αυξηθεί φτάνοντας στα 31,2 έτη. Η τάση αναβολής της απόκτησης πρώτου παιδιού για μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνει τις πιθανότητες και τα ποσοστά ενός νέου φαινομένου αυτού της τελικής ατεκνίας. Ταυτόχρονα, και ενώ υπάρχουν τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χιλιάδες υπογόνιμα ζευγάρια αποκλείονται από αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι παραδομένη στα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας με τζίρο 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ίδιο και οι τράπεζες οαρίων, ομφαλικών κυττάρων βρίσκονται στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Ιδιαίτερες δυσκολίες βέβαια αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, ιδιαίτερα οι μητέρες παιδιών ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι οποίες βιώνουν τη διαρκή ανασφάλεια για το μέλλον των παιδιών τους, σε συνθήκες που ακόμα και η στοιχειώδης ειδική αγωγή υποβαθμίζεται. Συχνά οι μητέρες παιδιών ατόμων με ειδικές ανάγκες αναγκάζονται να παραιτηθούν από την εργασία τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες καθημερινές ανάγκες. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι επιστημονικά σύγχρονο να υπάρχει καθολική δημόσια και δωρεάν πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση από τη στιγμή της σύλληψης, της γέννησης του παιδιού. Είναι πραγματικά αναγκαίο να καταρτίζεται από τα πρώτα βήματα της προσχολικής ηλικίας και καθ' όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων ενιαίο επιστημονικό πρόγραμμα που θα θέτει τους γενικούς στόχους και σκοπούς και ταυτόχρονα μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνεται η αναγκαία εξειδίκευση αναπερίπτωση παιδιού. Βήμα-βήμα θα παρακολουθείται αυτή η εξέλιξη και η ανάπτυξή του. Θα υποστηρίζεται με κάθε μέσο, έμψυχο ή άψυχο. Θα πλαισιώνεται από κάθε επιστημονική ειδικότητα, κάθε κατερτισμένο επιστήμονα και θα έχει στη διάθεσή του κάθε μέσο. Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία θα υπηρετεί, όπως άλλωστε ισχύει και για τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης, το μέλλον του παιδιού, που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική προετοιμασία και ένταξή του στην κοινωνία. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα μας δίνουν τη δυνατότητα να ζούμε όλη μια αξιοπρεπή ζωή, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, στην κοινωνική προστασία της μητρότητας. Ποιο είναι το εμπόδιο? Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των κυβερνήσεων που χτίζουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων στα ερείπια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Γι' αυτό και η πρόταση του ΚΚΕ για το δημογραφικό ζήτημα διαμορφώνεται έχοντας ως κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για τα σύγχρονα δικαιώματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, ώστε η απόφαση δημιουργίας οικογένειας ή συμβίωσης να μην εξαρτάται από οικονομικούς κοινωνικούς παράγοντες, να είναι πραγματικά ελεύθερη επιλογή ενός νέου ζευγαριού πότε και αν θα κάνει και πόσα παιδιά, στηριγμένη στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των δύο φύλων, στηριγμένη αποκλειστικά στη σωματική, πνευματική και ψυχική έλξη. Η πολύ μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κάνει αναγκαία και ρεαλιστική τη συνολική μείωση του γενικού εργάσιμου χρόνου, εξασφαλίζοντας σε όλους και όλες μόνιμη, σταθερή δουλειά με ταυτόχρονη άνοδο του βιωτικού επίπεδου μέσω της αύξησης μισθών, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ζωής. Ταυτόχρονα όμως, η κατάσταση των ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλλα προϋποθέτει αποκλειστικά κρατικές, δωρεάν, παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες παιδείας, υγείας, πρόνοιας, με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες της γυναίκας, λόγω του ρόλου της στην αναπαραγωγική διαδικασία. Στο πόρισμα που κατέθεσε το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, αναφέρεται ένα συνεκτικό πλαίσιο θέσεων και προτάσεων που λόγω χρόνου δεν είναι εύκολο να απαριθμιστούν. Τελειώνοντας όμως, οι παραπάνω στόχοι και οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ είναι ρεαλιστικοί, γιατί είναι αναγκαίοι
για να μπορέσει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, οι οικογένειες των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, να επανακτήσουν τις απώλειες των τελευταίων χρόνων, των χρόνων της κρίσης, να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη που θα έχει κριτήριο την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για αυτή την πρόταση το ΚΚΕ διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για την ανάπτυξη της λαϊκής πάλης, της κοινωνικής συμμαχίας των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολουμένων της πόλης, των φτωχών αγροτών, της νεολαίας, των γυναικών, σε αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, με προοπτική τη νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό, όπου η πλήρη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών θα είναι η πραγματική λύση του δημογραφικού προβλήματος.